έσβησαν τα τελευταία κόκκινα φανάρια στο Ηράκλειο, γεγονός που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις από τους οίκους ανοχής και τις ιερόδουλες, οι οποίες πλέον εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι η πορνεία θα λάβει ανεξέλεκτες διαστάσεις σε κάθε γωνιά της πόλης το επόμενο χρονικό διάστημα, κάνοντας ουσιαστικά λόγο για μια υγειονομική βόμβα στο Ηράκλειο. Κλείνουν με απόφαση του Δήμου Ηρακλείου. Βεβαίως έχουν σφραγιστεί. Οποιαδήποτε παρεκτροπή αποσφράγισης τιμωρείται αυστηρά. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, σωστά θα έλεγα, ορθά, έκανε την εφαρμογή του νόμου που ισχύει σήμερα. Σημαίνει ότι θα αρχίσει η πορνεία να βγαίνει στον δρόμο. Το μόνο μήνυμα που έχω να πω είναι ότι θα γεμίσουν τα παιδιά του Ηρακλείου αρρώστιες. Έρχονται σε οίκο ενοχής και δεν ελέγχονται. Σκέψη να βγουν στον δρόμο. Υπάρχουν τόσες αρρώστιες. Δεν το σκέφτονται αυτό? Εμείς είμαστε ελεγχόμενες. Να προσέξουν τα παιδιά και τον κόσμο. Γιατί δεν θα γεννήσει μόνο ένα παιδί. Γιατί δεν έρχονται μόνο τα 18άρικα σε αυτά τα μαγαζιά. Έρχονται και παντρεμένοι που έχουν τη γυναίκα τους έγκυος. Έρχονται διάφοροι άνθρωποι. Για να υπάρχει μια ήρεμη ζωή στην πόλη, θα πρέπει να λειτουργούν οίκοι ανοχής για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού. Επί 13 χρόνια λειτουργούσαμε με δικαστική απόφαση. Με το κλείσιμο των οίκων ανοχής θα υπάρξουν προβλήματα υγείας, καθώς θα πολλαπλασιαστούν οι ασθένειες για όσους αναζητούν τον αγοραίο έρωτα στους δρόμους, όπου εκεί δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Φοβάμαι ακόμα και για περιστατικά βιασμού. Συνολικά 15 ιερόδουλες σε οίκους ανοχής εξετάζονται κάθε εβδομάδα στο Παγνί και υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ενώ την ίδια ώρα εκατοντάδες άλλες γυναίκες, κυρίως αλλοδαπές, χωρίς κανέναν έλεγχο, προσφέρουν παράνομα τις υπηρεσίες τους σε διάφορα στέκια της παραλιακής, της Αμουδάρας και όχι μόνο, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται στους πελάτες, πρόβλημα το οποίο αναμένεται να διωγγωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πιστεύω όταν αυτή η δραστηριότητα σταματήσει θα υπάρξουν τα προβλήματα, έτσι. Όπως σας ανέφερα προηγουμένως, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια και συνιστούμε να προσέχουν πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι αναζητούν τον αγοραίο έρωτα σε μη αδειοδοτημένα πρόσωπα. Παράνομη λειτουργία οίκων ανοχής είναι επικίνδυνη. Θα κάνουμε κάποια έφεση αν γίνει δεκτή. Αλλιώς μερικά έχουν ανοίξει. Γιατί άλλες έχουν ανάγκη, άλλες πιέζονται, άλλες... Μερικά έχουν ανοίξει. Αλλιώς θα ανοίξουμε. Παράνομα σπίτια λειτουργούν. Στούντια λειτουργούν. Χωρίς να περνάνε γιατρό και να έχουν και τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο. Είναι άδικο να κλείσουν οι οίκοι ανοχής. Υπάρχουν κοπέλες που συντηρούν οικογένειες από αυτή τη δουλειά. Και εγώ μεγαλώνω το γιο μου 7 χρονών και βοηθώ οικονομικά τον πατέρα μου, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας στη Ρουμανία. Οι ιδιοκτήτριες οίκων ανοχής αγανακτούν με τις εξελίξεις, τονίζοντας την ανάγκη να βρεθεί η χρυσή τομή μέχρι ότου υπάρξουν τροποποιήσεις στον αυστηρό, όπως λένε, νόμο σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης των οίκων ανοχής. Μα πρέπει να υπάρχουν αυτά. Είναι δημόσια ανάγκη αυτά. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι χιλιάδες άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος στον χώρο της πορνείας έχουν εκδοθεί όλα αυτά τα χρόνια στο Ηράκλειο, όπου κάθε χρόνο εκδίδονται γύρω στις 40 άδειες. Οι κοπέλες που έχουμε δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο δεν μπορούν να βγουν στο πεζοδρόμιο που λέμε, όχι απαγορεύεται. Μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους μόνο εντός οίκου ανοχής.